Και μου είπες πού ήσουν, Σπύρο. Ήμουνα στα Γιάννενα. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήμουνα στα Γιάννενα 4 χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΔΠΘ Ιωαννίνων. Και όλα αυτά κάποια στιγμή τα αφήνεις πίσω σου. Γιατί? Κοίταξε, για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου. Βέβαια, η Άννα είχε γεννηθεί πριν πάω στα Γιάννενα. Γεννήθηκε το 5. Εγώ στα Γιάννενα πήγα το 7, το 2007 μέχρι το 11. Και εντάξει, στα Γιάννενα ήρθε ο Γιωργάγγελος, ο μικρός. Όλα αυτά όμως τα άφησα και νομίζω ότι παράτησα το θέατρο, τη δουλειά μου για τα παιδιά μου. Και το λέω κυριολεκτό αυτό. Το ξέρω ότι κυριολεκτής, γιατί σε λίγο θα φωνάξω και την Ευγενία εδώ, την Πουλοπούλου, που ήρθε και σε βρήκε στο σπίτι σου, παρέα με τα παιδιά σου και κάνατε μια προσυνέντευξη για να συναντηθούμε σήμερα εδώ. Και αυτό που κρατάω για σένα είναι ότι φροντίζεις τα παιδιά σου πάνω από μάνα. Έχεις αφήσει στην άκρη το Σπύρο, στην άκρη-άκρη όμως, είσαι εσύ και τα δυο σου παιδιά και το δικαστήριο σου έδωσε αυτά τα δύο παιδιά οριστικά και αμετάκλητα για την επιμέλειά του, σωστά? Ναι, ναι. Υπήρξαν δύο δικαστικές αποφάσεις, η μία το Νοέμβρη του 2014, αλλά ήταν το πρώτο δικαστήριο, ήταν τα ασφαλιστικά μέτρα, γιατί διεκδίκησα τα παιδιά εγώ με το χωρισμό, ήθελα τα παιδιά μου. Υπήρξε μια αίτηση αναστολής, πώς λέει, ακύρωσης της πρώτης απόφασης από την πρώην σύζυγο τον Φεβρουάριο, σε 2-3 μήνες. Δεν έγινε δεκτή. Και υπήρξε και το δικαστήριο 19 Σεπτεμβρίου φέτος. Πριν 1,5 μήνα, 1 μήνα περίπου, βγήκε η μόνιμη επιμέλεια των παιδιών. Η Ευγενία. Ευγενία, αν θες έλα και εσύ στην παρέα μας, η Ευγενία Ιπουλοπούλου, η συνεργάτηδά μας εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα, Ευγενία. Όταν ήρθε μετά το γύρισμα, τα μάτια της έλαμπαν και μου λέει, Ζήνα, ένιωσα πραγματικά ότι ο Σπύρος ήταν πάνω από μάνα, γιατί συνήθως λέμε ότι η μάνα μεγαλώνει σωστά τα παιδιά. Για πες μου, Ευγενία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει και αναπνέει κυριολεκτικά για τα δύο αυτά παιδιά. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Τα είδε όλα. Έχει... Και συγκινείται όταν μιλάει για αυτά. Κοίτα εδώ. Όχι, εσείς με κάνετε και συγκινούμε. Ναι, τα αγαπάω πολύ τα παιδιά μου. Πάρα πολύ. Ίσως γιατί τα κράτησα, τα μεγάλωσα. Ξέρεις, αγαπάς κάτι όταν... το μεγαλώνεις. Πολλές φορές λες, δεν είναι δικό μου παιδί αυτό. Παιδί είναι όχι αυτό που γεννάς, αλλά αυτό που μεγαλώνεις. Το λένε πάρα πολύ αυτό. Εγώ δεν φτάνει που τα γέννησα, γιατί ο άντρας γεννάει γυναίκα τύχτη, έτσι, μην τα μπερδεύουμε. Δεν φτάνει που τα γέννησα. Νιώθω ότι τα αγάπησα 10 φορές περισσότερο, γιατί τα είχα συνέχεια, τα μεγάλωνα, τα κρατούσα, τα διάβαζα, ήμουνα πολλές ώρες μαζί τους. Όχι. Θα σε βαλώσω προς το εξής. Κάθε πατέρας δεν αγαπά τα παιδιά του, ούτε τα μεγαλώνει. Έχεις συναισθηματικό απόθεμα σαν άνθρωπος. Και όλο αυτό έχεις μάθει και να το δίνεις. Υπάρχουν